Ο παππούς και η Χίνα. Ο Περ δηλαδή, και μην έρθετε να μου πείτε ότι δεν ήταν πολύ αυχάριστος άνθρωπος ο Αδάμ. Διότι κύριε, βρήκες δουλειά και σε έβαλε ο Θεός περβολάρι και τσιρίμπα στον παράδεισο. Πολύ ωραία. Κάνε κουμάντο και φάε ό,τι γουστάρεις και παίξε το λουρί της μάνας με τις νεροφίδες. Σου κάνει την εξήγηση τα αφεντικό. Αδαμάκο μόρτι μου, όλα δικά σου και να τα χαίρεσαι. Περικαλώ όμως δεόντως να πούνε, κοινο εκεί το δεντράκι έχει κάτι μιλαράκια που πολύ τα γουστάρω για την πάρτι. Και λόγω του ότι να πούμε έχω και λίγο ζάχαρο, άστα μου για μένα και μην τα πειράζεις. Ωραία κουβέντα και καθαρή ματσακονιασμένη. Σηκώνεσαι τώρα εσύ και σε βάζει πειρασμό η γκόμενα η Εύα να πάει να του φας τα μήλα. Είσαι δηλαδή ή δεν είσαι κορόιδο? Και σε πιάνει ο Θεός του, εντάξει, δεν σου ξηγήθηκα ρε βύση μου. Και εφόσον τα είπαμε, δεν έπρεπε να σε μπεσαλείς άντρας και να ακούσεις? Εύκολα βρίσκονται τέτοιες θέσεις στη σήμερα. Και αφού είσαι πλεονέκτηση χωρίς λόγο, αμετράδα κάτω στη γη να δεις πως γίνει το καρδέλι. Και κλαίει ο Αδάμ, η Εύα με υπάτησε. Καινούργιες συμφορές, καινούργιες συμφορές, καινούργιες συμφορές, καινούργια καρδιοχτύπια. Καινούργιες μαχαιριές, καινούργιες μαχαιριές, πληγώνουν και ματώνουνε τα δόλια μου τα στήθια. Καινούργιες συμφορές, καινούργια καρδιοχτύπια. Την άρπαξε λοιπόν από την αλογοουρά την Εύα. Έλα εδώ μωρί, δε σε έφτανε που μου τρώγες 4 ντορβάδες κύβαλο στην καθισιά σου? Ήτανε ανάγκη να του πειράξεις τα μήλα του ανθρώπου? Κατέβασε τα μάτια η μαντάμ. Με συγχωρείς πολύ, δεν το ήθελα. Ο Όφης με παρεκκίνησε. Και τι δουλειά είχες με τους Όφηδες? Χαθήκανε τα λαφάκια και τα κουνελάκια να παίξετε στο αθώο? Και τις ντρεσάρισε και μια καρπαζά, αλλά τη θέση τη χάσανε. Και με το που μπουκάρανε κάτω στη γη τους έπιασε το ταρακούνημα. Να δρώνεις για να βγάζεις το μεροκάματο. Δηλαδή δεν μας άρεσε το δροσερό, έπρεπε να πέσουμε στα χοντρά δροτάρια για να καταλάβουμε τη γλύκα του πεπονιού. Κάτσε δούλευε τώρα κύριε Αδάμ και αγόραζε τσίγκινους κρίκους να τους κρεμάει η Εύα στα αυτιά της και να παρασταίνει τη λατέρνα. Λόγω δηλαδή που έπεσε σε σφάρμα ο τράγος ο παππούς ο Αδάμ, άντε τώρα να φέρει τη μια άκρη με την άλλη ο Στράτος. Τσαρδί της Κλάψας. Κουρελού, διβάνι γιουσουρουμέικο και φωτογραφία του πολλών της μετρητής στον τοίχο. Το χειμώνα αδερφάκι φυσάει τόσο μέσα που καλύτερα να πάρεις την ξαπλωτήρα σου και να πάει να τη φουντάρεις στο ύπεθρο κοντά στη μάντρα. Από ρούχο μην κάνεις κουβέντα, κάτι αμερικάνικα μπουφάν που είχαμε ξεφτίσανε και γίνανε σαν τις τρελή στα μαλλιά. Δουλειά βέβαια θα μπορούσαμε να πιάσουμε καθώς ον κάτι σκαμπάζουμε από τόρνο. Αλλά είναι βλέπεις η άτιμη η τιμωρία. Ο περιδού πως γίνεται. Είναι να πούμε να πιάσει δουλειά από Δευτέρα ο Στράτος. Ωραία και συμφωνημένα. Το Σαββατόβραδο ή την Κυριακή κάποια ατιμία θα κάνει. Ή θα μεθύσει ή θα παίξει ζάρι ή θα τσακωθεί τέτοιο.
Μόλις πέσει λοιπόν σε παράπτωμα, πιάνει τον εαυτό του. Έλα δω ρε τράγω, τι έκανες? Ήτανε σωστό σαν συμπεριφορά αντρίκια και όπως πρέπει? Όχι, του λέει ο εαυτός του. Φέρθηκα, κοροϊδίστηκα και παρδόν. Παρδόν κάνει αυστηρά στον εαυτό του, ο στράτος δεν έχει. Θα σε τιμωρήσω μπαγάσα για να μάθεις να φέρεσαι. Το λοιπόν, 6 μέρες ρεπό και αυτό επί 20. Μάλιστα. Και τιμωράει τον εαυτό του 6 μέρες ρεπό και δεν πιάνει δουλειά τη Δευτέρα. Βλέπεις τι γίνεται. Τώρα θα μου πεις, από τον καιρό που γνώρισε την πολυξένη, πώς κοίτανε να πέσει στη δουλειά ο στράτος? Το Μήλο και ο Αδάμ και η φτιάξη με τον Όφη, δεν τα πάμε? Έπρεπε το λοιπόν να πέσει σε δουλειά για να ντυθεί. Για να φέρεις αλακάπα μια πολυξένη δεν γίνεται με τα κουρέλια. Θέλεις και την κοστούμιά σου, θέλεις και τα σέα σου, εντάξει, θέλεις και την εμφάνα σου. 40 μεροκάματα έκαμε τα γόρι και ντύθηκε drink my Ford. Από καβουράκι μέχρι πατούμενο. Έριξες να απόξω και 5 παππούδες κόκκινους και κολαριστούς. Έστρωσε το μουστάκι στα αλφάδι και την έστησε κολοκοτρονάτα στη γωνία της. Δεσποινής, και να σας πω και 2 κουβεντίτσες, τη γάζουσε τη δουλειά. Και επειδή να πούμε δεσποινής δεν ήταν η πολύ ξένη. Όσο να είναι, το είχε και αυτή το μητρό της το αλανιάρικο. Είχε πέσει και στο κουβαδάκι με τα αρέστα και ήταν δίχως άλλο. Διπλάρωσε με το σκέρτσο. Έμαθε περί το παιδί τον στράτο, καλό παιδάκι και με δράση. Ήρθε τελικά στο τσαρδί. Ούτως λοιπόν να πούμε, άνθησε το νοικοκυριό και τραγούδησε η Φουφού με τα κάρβουνα. Τσουκαλάκι, τσάρκα, έρωτας, σινεμά υπερό. Κύλησε αδερφέ μου ο καιρός και δώσου να φεύγουνε τα φύλλα από το μερολόγιο. Το μυστικό όμως είναι σ' άλλο υπόγειο. Ήγουν δηλαδή έτσι και οικονομήσει ένα γυναικάκι και σου πεταλιδώσει. Αρχίζει το γυναικάκι και σε κουμαντάρει κατά τη ρότα του. Ο περίπολη ξένη άφησε το ζαχαρωτό με το μίγδαλο και δούλευε ζαχαρωτό με πίκρα μίγδαλο. Στράτο, δούλευε τελέγραφο στο σύντομο. Ανοίξαμε σπίτι και έχουμε ανάγκες. Θέλω πεντρογκάζ. Δεν γίνεται να τρώω τα πλεμόνια μου στο φυσικτό της Φουφούς. Και θέλω και δωσά. Και θέλω και τιβάνι. Και θέλω και πάτωμα. Τηλεόραση δε γουστάρεις? Αργότερα. Άμα αδερφάκι υγιεινή, με κουλούρα ή με φρατζόλα, αρχενέψει το θέλω, δεν το σταματάει μήτε σε μνημόσυνη. Να πούμε ο άντρας αντεπάενε και τέτοια σκληρά σαν πέταλο, αλλά στο τέλος της γυνής θα περάσει, να ξέρεις. Να σε κουρνάζος και ξύπνος κι όλο με ζωηλίκη. Να σε κουρνάζος και ξύπνος κι όλο με ζωηλίκη. Για μαύρα μάτια ζωρικά να έχεις το Όπερ, να σου τον με υπερορίες του μάγκα και να σου την με καινούριο φουστάνι την κόμενα. Κι όλο δε φτάνει, κι όλο χρειαζόμαστε, της πέταξε 10 φάσκελα. Τα βρω, μωρί.
να κόψεις το σβέρκο σου. Και άμα έχεις νέα γυναίκα, να ξέρεις να την κρατήσεις. Η τράκα βέβαια δεν είναι λύση. Θα σε φτιτρίχα στο σεφτά να πεις εμαρασό σου. Θα σε φτιτρίχα στο σεφτά να πεις μπάλωμα είναι. Και έπεσε το μπάλωμα, αλλά κι ότε πιο μόρτης ο στράτος. Να την κρατήσουμε την πολυξένη. Ναι, μα πώς. Το βραδάκι που πάγαινε να πιει ένα ποτήρι να κάνει κεφάλι, είχε πέσει στη λακκουβίτσα με τη συλλογή. Τον βλέπει ο Μπάμπης από τα αργοστόλη και τον λυπήθηκε από μέσα του. Τι έπαθες ρε. Αυτό και το άλλο. Δίκιο έχει. Μάλιστα, αλλά εγώ δουλεύω υπερορία. Γέλασε ο Μπάμπης, διότι έτσι είναι να πούμε, πώς να το κάνουμε. Με το μεροκάματο θα βγάλεις την άκρη, το οποίο σήμερα πρέπει να είσαι πολύ αετός στην πιάτσα να οικονομήσεις. Όποιος πάει με το μεροκάματο είναι κοροϊδάρα άρθα άρθα και δικαίως μένεις στο ταγάρι με τα ψίχουλα. Και τι να κάνω ρε Μπάμπη, να πάρω αργαλαβικά να τρουπίσω το Σύνταγμα που στρουπίσανε την Ομόνια και οικονομήσανε. Ποσός, πετασίμα. Εξήγησε ο Μπάμπης όλη τη φιλοσοφία της βαριάς παροιμίας. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Μεγάλη κουβέντα αδερφέ μου. Και πολύ χρυσόστομος ο μάγκας που την εφεύρηκε. Διότι με το μεροκάματο τι θα κάνεις? Το παίρνεις, το δίνεις, πληρώνεις τον μπακάλι και σου λένε καλό ανθρωπάκι ο στράτος. Το οποίο έτσι και σε πει ανθρωπάκι το ταράφι. Κλάφτα κι άμενα γιάζεις σαν τον Αγιάννη τον νηστευτή. Όλο το πάνι είναι να μην είσαι ανθρωπάκι, να ξέρεις. Και πώς φεύγουνε από το κουτί? Με τη μεγάλη δουλειά. Τη νύχτα λοιπόν καθότανε στην κασόνα από κάτω, κουρνιάζαν οι κότες και τήραγε τα αστέρια ο στράτος. Μεγάλη κουβέντα να γίνεις παράγοντας. Να πούμε, πιάνεις ένα σφόλι από λεφτά. Πιάνεις το σφόλι και ανοίγεις μια επιχείρα. Ένα κουμπιτζίδικο για τους κλέφτες να πούμε. Κλέβουνε τα παιδιά και σου φέρνουνε πράγμα. Κοστίζει 500, το παίρνεις για 100, το πουλάς 300. Κλέφτης δεν είσαι, καθώς και δεν μαγάρισες χέρι. Κονομάς καλά και στείνεις ράχη. Πολύ ωραία. Σε 3 χρόνια θα σε πιάσουνε βέβαια 5-6 φορές, καθώς είναι μέσα στους κανόνες της φτιάξης. Έχεις κάνει τα παραδάκια κολώνεις. Από εκεί βλέπεις. Για να σε ζυγώσουν όμως οι κλέφτες, πρέπει πρώτον να σε ξέρουν και δεύτερον να σε ρίξουν στο κουτί με την εμπιστοσύνη. Να σε δικός τους να πούμε. Και εδώ γεννήθηκε το μεγάλο σχέδιο στην κλάβα του στράτου. Και από εδώ ξεκίνησε η ιστορία του παππού και της Χίνας, που τη λένε αδερφάκι τους στα κουτούκια και γελάνε μέχρι και τυχοσουβάδες. Να δηλαδή. Ποιος είναι το κορόιδο? Όποιον μπορείς και τον ρίχνεις. Ωραία. Το οποίον με τους μόρτες φτιάξει δεν γίνεται, διότι Αθήνα είναι αυτή. Ξυπνήσαν αδερφάκι μου μέχρι και τα πεζοδρόμια. Πρέπει να βρεις τους αγαθούς. Ποιοι είναι οι αγαθοί? Αυτοί που δεν την ξέρνε την Αθήνα και τα τερτύπια της. Ήγουν μια και πάμε κυνήγι, πρέπει να βρούμε και το πουλί. Πολύ εντάξει. Τα πουλιά θα μας έρθουνε από την επαρχία, γέλασε ο Μπάμπης που ήξερε τις γωνιές. Ρολάριζε την κουβέντα. Θα αντιστείνουμε τέρμα λεωφορεία στα θυμό Λαρίσης που έρχονται να πούμε τα περάσματα. Θα κόβουμε το κορόιδο. Έτσι και το κόψαμε και έπεσε στη ζυγαριά με τα κούφια τα δράμια. Το παίρνουμε από πίσω. Μάλιστα. Βγήκε το παιδί από τις γωνιές τις πονηρές που δεν έχει μπάτσους. Βγήκε και ήρθε στα νερά τα ουδέτερα. Τότε δουλεύουμε το κόλπο. Έγινε. 3 κόλπα την ημέρα κονομάμε μέχρι 1500 ο καθένας μας. Σόπα. Όπως τα λέω.
Σε ένα μήνα έχει 40 χιλιάρικα στο τενεκεδόκουτο και γίνεις αδερφέ μου ένα κλεπταποδοχάκι να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Διότι με 40 χήνες, ξεκίνημα, έχει σερμαγιά μεγαλή. Ωραία όνειρα που τα κόβει το αγιάζει το νυχτερινό και κοιμά το στράτος σαν τους φαντάρους μας που πάνε μπροστά με το χαμόγελο στα χείλη. Και το πρωί φίλησε την πολυξένη και πάνω στον καφέ της έδωσε μια μερίδα να καταλάβει κι αυτή πως γίνεται η φτιάξη. Παίρνεις ένα μεγάλο φάκελο κίτρινο. Γιατί κίτρινο? Λόγω να πούμε που το χρώμα σου τραβάει την πιστοσύνη. Κατάλαβα. Παίρνεις και ένα μάτσο χαρτιά καλά αλφαδιασμένα. Χαρτιά, μάλιστα. Ξόφυλλο τώρα από το ματσάκι με τα χαρτιά, βάζεις ένα κατοστάρικο της κόλας. Έναν παππού. Μπράβο. Γίνεται μια ματσάρα χοντρή σαν να είναι όλο λεφτά. Βάζεις τη ματσάρα στο φάκελο. Όποιος τον ανοίξει βλέπει το πρώτο κατοστάρικο και σου λέει αμάν, μέχρι 50 κατοστάρικα έχει τούτο το τραπουλάκι. Θερμάρισες τώρα το κορόιδο σου. Το θύμα. Μπράβο. Κάνεις έτσι με τρόπο και του το ρίχνεις στα πόδια. Σκύβει το κορόιδο, πιάνει το φάκελο. Την ώρα που σκύβει το κορόιδο, σκύβει και ο Μπάμπης. Του λέει ρε κουμπάρε, μαζί το δάμε που έπεσε από τον κύριο και δείχνει εμένα. Παρακάτω. Ανοίγει το κορόιδο το φάκελο και κόβει το μάτσο με τα χαρτιά που τα κρύβει το απέξω το κατοστάρικο. Σκέφτεται λοιπόν, αμάν, όλο αυτό είναι ένα μάτσο κατοστάρικα, είσαι με 7.000 και χαίρεται. Ο Μπάμπης όμως δεν το λύνει καιρό να δει παραμέσα. Βλέπει εμένα που ξαναγυρίζω και ψάχνω ότι δήθεν τώρα ανθίστηκα ότι μου πέσανε τα λεφτά. Λέει στο κορόιδο κρύφτα και το κορόιδο ταχώνει στην τσέπη του. Εγώ τώρα ρωτάω, ρε παιδιά, μήπως είδατε κανένα φάκελο με λεφτά? Όχι, μου κάνει ο Μπάμπης, δεν είδαμε ρε πατριώτη. Ψευτοκλαίω εγώ. Αμάν κι είχα 7.500 να πληρώσω την εφορία. Κι όλο ψάχνω πλάι τους, κάπου εδώ θα μου πέσανε. Και ο Μπάμπης λέει κρυφά στο κορόιδο, κάτσε να φύγει να δούμε τι βρήκαμε. Εγώ τώρα δεν τους ξεκολλάω, δήθεν ότι υποπτεύομαι ότι αυτοί μου τα πήρανε. Και χάνει την υπομονή του ο Μπάμπης και κρυφολέει πάλι στο κορόιδο. Φύγε εσύ με τα λεφτά κι άσε με μένα να τον βολέψω. Ύστερα δήθεν το θυμάται και ξαναλέει στο κορόιδο, πού είσαι κουμπάρε? Δεν μου δίνεις τίποτα παραδάκια, μη χαθούμε και δεν ξέρεις τι γίνεται. Το κορόιδο βγάζει ένα ματσάκι από τα δικά του λεφτά, 1.500, 2, όσα έχει, και λέει του Μπάμπη, να πιάσε αυτά και ύστερα θα μοιράσουμε όσα είναι. Διότι είναι πονηρό και σκέφτεται να του τη φέρει του Μπάμπη και να κρατήσει για πάτη του τα 7.5, όσα άκουσε ότι έχει το φάκελο. Σου λέει, μόλις φύγω του δίνω ψεύτικη διεύθυνση και ψεύτικο όνομα και τρώω τα πολλά. Καθώς ο άνθρωπος είναι και πλεονέκτης. Τσακώνει ο Μπάμπης το αληθινό ματσάκι και μου κάνει νόημα και γινόμαστε εκεί δύο η ήτης νυκτός. Το κορόιδο πάει παραπάνω και ανοίγει το φάκελο και πέφτει στο Φεϊβολάν. Καλά και έχει λεφτά. Καθώς ον έρχεται από επαρχία και όποιος έρχεται από επαρχία στην Αθήνα φτάνει ματσωμένος. Αυτό είναι το κόλπο. Και με αυτό ξεκινήσανε να κάνουν το σεφτέ τους ο Στράτος με τον Μπάμπη. Σταθμός Πελοποννήσου, ο τομοτρής που έρχεται από το Μοριά και στήσιμος του εντάξει η κύριε συνεταίρη. Το θύμα κατεβαίνει με το ταγαράκι του, τη βαλίτσα του την ξεφτισμένη, το καλαθάκι του με τα καλούδια τα επαρχιώτικα. Έδειχνε όμως τιτός, σίγουρο περπάτη, τις χήνες, κάνει να τις κοιτάξει και έρωσε. Γιατί οι χήνες δεν ήταν χήνες, ήταν ρεκλάμες που από τη μια μεριά της είχαν τυπώσει χιλιάρικο και από την άλλη έγραφε που πουλάνε τα καλύτερα τα υφάσματα. Το οποίον δηλαδή το κορόιδο του την έφερε.
Τους έδωσε τις ρεκλάμες και τους τον έφαγε τον παππού τον απ' έξω τον κατοστάρικο δόλωμα. Σήμερα ο Στράτος δουλεύει στον Τόρνο υπερορία και όσο να είναι βολεύεται. Τον μπάμπι τον έχουν στις αγροτικές στην Τύρινθα και οι πολυξένοι όλο και θέλει που ανάθεμα τον Αδάμ και τα μήλα ένα έφαγε ο τράγος και τον πληρώνουμε εμείς τους αιώνας των αιώνων. Για να δεις τι κορόιδα είμαστε δηλαδή και πως βγαίνει το μεροκάματο. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.